Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά από την Ελλάδα αυτή τη φορά. Αυτό το podcast έρευνας λόγου και αλήθειας μα πάνω απ' όλα τεχνολογικών αποκαλύψεων. Τρεις στον αέρα λέγεται και είναι ο Δημήτρης Μαλάς, όπως τον ανακαλύψαμε ως ο εξερευνητής της ενημέρωσης, ο Κωνσταντίνος Σιαδάς, ο Ινδιάνα Τζόνς της τεχνολογίας. Και εγώ. Και εσύ τι είσαι, στο Uncharted παίζεις εσύ, για εγώ, εγώ είμαι το, πες το, ο introducer. Ο influencer της καρδιάς. Ο influencer της καρδιάς. Γεια σας. Και ποιο το λέγαμε, για τον Τίμο δεν το λέγαμε πάντα. Ναι, ο οποίος να ενημερώσουμε και το κοινό μας ότι έχει ψωνίσει απίστευτα. Βεβαίως. Μετά την επιστροφή. Ενώ εσύ δεν την έχεις ψωνίσει καθόλου. Ο Κώστας Σκιαδάς δεν του άρεσε το Παρίσι μία και θέλει να το δει δύο φορές. Να μιλήσουμε λίγο για τον Τίμο, ο οποίος ήταν στο Team Galaxy. Το Team Galaxy αποτελείται από influencers που έχουν. Τους καλύτερους influencers του κόσμου. Εντάξει. Okay, κόψε. Global. Τουλάχιστον εκατομμύρια ή πολλές εκατοντάδες χιλιάδες. Όχι, εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Με εκατομμύρια followers. Και πώς το λένε, ήταν μέσα τους εκεί πέρα να τους γλύφει όλους. Τι έκανες, να πάρει λίγα από τη λάμψη τους. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, τι να κάνεις. Και έτσι είδε, είδε την Σουίνι. Τη Σίδνεϊ. Σίδνεϊ. Για μας, τους φίλους της. Και μάντεψε, φαίνομαι και στη φωτογραφία που έβγαλε. Ναι, όντως, την είδαμε. Σε θαυμάσαμε. Έτσι. Τι λέει. Θέλει λίγο να το προσέξεις βέβαια, αλλά μπορούσες με το Samsung, το Galaxy A να το κάνεις. Βασικά μπορούσα να τους βγάλω όλους. Από όλους και να μείνω μόνος μου στη φωτογραφία. Εγώ και η Sydney. Έκανες καμιά κίνηση. Τι κίνηση. Καράτε. Κίνηση με την. Sydney. Ναι. Να κάνω τι ακριβώς. Ωραία, φίλε, είσαι ένας Έλληνας. Για αρχή, πριν από το podcast αυτό, δεν ήξερα ποια είναι. Άμα δεν ήσουν εσύ να μου πεις. Δεν ξέρεις τι Sydney Sweeney είναι αυτή που παίζει εκεί. Η οποία έχει ταλέντα. Δύο. Εντάξει. Τι έχει. Τι έχει. Τι έχει. Τι ταλέντα. Δύο. Ταλέντα δύο. Δεν καταλαβαίνω. Σταμάτα, σταμάτα. Σταμάτα, Κώστα. Λοιπόν. Ναι, αγοράκι, ναι, αγοράκι. Πάλι, για πες μου, πώς ήταν η όλη φάση. Η όλη φάση ήταν διαφορετική, θα τολμούσα να πω. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, με πολύ ξεχωριστούς ανθρώπους. Κάτι τώρα μας μιλάς για τους influencers. Για τη Sydney, λέω. Α, okay. Γιατί τώρα έγινε πιο σε κάποια φάση, εκεί πέρα που καθόμασταν και βλέπαμε το brief, και λέει τώρα έχουμε μια καλεσμένη έκπληξη και τους βλέπεις όλους. Εκείνη την ώρα βλέπεις συνολικά που πες να έχει 100 εκατομμύρια όλη η αίθουσα followers να σηκώνονται και να πάνε στη Sydney. Και τα 100 εκατομμύρια followers. Ναι. Σηκωθήκαν και τα 100 εκατομμύρια followers. Μαζί. Σωστά το σκέφτονται γιατί λένε ότι ό,τι content θα φτιάξουμε με αυτήν θα έχει engagement. Αυτό. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι τυχαίο που το βίντεο το τελευταίο του Mr. Beast θα είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών. Γιατί, γιατί έχει φέρει τους δημοφιλέστερους YouTubers. Ακριβώς. Τους μάζεψε. Τους μάζεψε, τους έχει φτιάξει μπλούζες, βασικά φόρμες στον καθένα με το όνομά του μπροστά και πίσω με το πόσους subscribers έχει. Πόσα εκατομμύρια. Απλά να πω και εγώ την πίκρα μου που δεν με κάλεσε. Ποιος, ο Mr. Beast. Ναι, εγώ να σου πω την πραγματικότητα, σε κάλεσε και είπες ότι είσαι στο Παρίσι και δεν μπορείς. Σωστό γι' αυτό. Γιατί έπρεπε να πας στο Παρίσι, ό,τι και να γινόταν τη δεύτερη φορά. Ξέρεις ποιος πήγε και δεν μια μέρα καθυστερημένος και δεν τον άφησε να παίξει στο παιχνίδι αυτό του Mr. Beast. Ο. Πρέπει να το σχολιάσω. Ο Ισο YouTube αυτό. Ο Ισο YouTube δεν έπαιξε. Ναι, μπορεί. Αφού παίζει, βρε. Δεν παίζει. Δεν παίζει. Αυτόν έχει το thumbnail. Είναι, πώς το λένε. Επειδή πάει μια μέρα καθυστέρηση. Ναι. Και αν ψηφίζουν όλοι οι άλλοι μέσα. Να μην πει. Να παίξει, να παίξει ή όχι. Και ψηφίζουν να μην παίξει. Καλά, και τον φέρνει μετά. Reality TV είναι, ρε. Ναι, παιδί μου, 41 λεπτά. Αυτό είναι 41 λεπτά reality επεισόδιο. Καθαρά reality. Τύπου... Το είδες όλο. Ναι, όλο, όλο. Εντάξει, αυτό θα είναι και ο τίτλος του επεισοδίου. Είδα και τα 41 λεπτά του Mr. Beast. Εντάξει, είναι ωραίο επεισοδιάκι. Και είδες... Θα βάλεις και link μέσα στο κείμενο. Εννοείται. Είναι... Μπας και τους κάνεις share. Είναι τύπου Squid Game, καταλαβες. Με... Ναι. Τι τους εξολοθρεύουν, ναι. Σε μια στιγμή, ας πούμε, έχει 20 Cybertruck και λέει, αυτή είναι η πρώτη δοκιμασία για τους YouTubers και σου λέει, βγες έξω από, την, από εκεί που σας έχω μαζέψει όλους, ενώ τους απαγόρευε να βγουνε. Υπάρχει τώρα μόνο μια εξαίρεση. Θα βγεις, αν θέλεις βέβαια, για να κάνεις ένα shoot, μια βολή. Εντάξει, έχει φέρει μια μπασκέτα. Άμα βάλεις τη βολή, θα παίρνεις ένα Cybertruck, το οποίο θα το δώσεις στους subscribers σου.
Και το 1 εκατομμύριο που θα κερδίσετε θα δώσετε στο Σπουκάρι. Ναι, και αυτό είναι το τελικό έπαθλο. Ότι οποιοδήποτε νικήσει παίρνει, όχι τη βολή, γενικότερα από όλη το επεισόδιο, παίρνει 1 εκατομμύριο για να το δώσει στου subscribers. Εντάξει, άμα χάσει τη βολή όμω. Πούλο. Τον πούλο, βγαίνει. Και βγήκαν 3-4, ο ένα μόνο το έβαλε και πήρε ένα Cybertruck το οποίο το πήρε ένα subscriber του. Mm-hmm. Άλλα επίπεδα τώρα, εντάξει. Ο τύπο έχει ξεφύγει τελείω. Αρχίζω να σκέφτομαι κάποια επεισόδια του. Εν τω μεταξύ, βλέπω αυτό, ας πούμε. Του Black Mirror. Ναι, ναι, οκ. Okay, όλο αυτό λένε. 100 εκατομμύρια αυτό το βίντεο σε μία μέρα. Και 100 εκατομμύρια έχει ένα άλλο βίντεο, νομίζω πριν ένα μήνα το πολύ. Ναι. Έφτιαξε 100 σπίτια στη Τζαμάικα για φτωχές οικογένειες. Ναι. Το οποίο παίζει, ας πούμε, και ένα μήνα αυτό το βίντεο και έχει τον ίδιο αριθμό views. Οκ, okay, δεν έχει το ίδιο engagement. Το φοβερό και τρομερό είναι πάντως ότι όταν βγάζει γενικό πλάνο στο βίντεο του είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν μια κάμερα για να κάνουν vlog τη φάση που παίζει εσωτερικά και να είναι cross platform, cross universe. Ο οποίος έφτασε με αυτό το βίντεο 300 εκατομμύρια subscribers. Ναι, το έφτασε και αυτό. Οκ, okay, ξεφύγει. Εντάξει, μια χαρά. Ναι, ναι, με αυτά. Πόσο πιθανό είναι αυτός να φτιάξει δική του πλατφόρμα και να φύγει από το έχει YouTube. Την έχει την πλατφόρμα. Και δεν ξέρω. Πόσο πιθανό είναι αυτός να κατέβει υποψήφιος για πρόεδρος της Αμερικής. Και να μην βγει. Για ευρωβουλευτής. Για ευρωβουλευτής είναι ακόμα πιο εύκολο. Εντάξει, αλλά δεν είναι Ευρωπαίος. Ποιο ενδιαφέρον. Το έχουμε δει σε καμία ταινία. Να κατεβαίνει πρόεδρος της Αμερικής. Ένας ηθοποιός δεν είχε βγει πρόεδρος της Αμερικής. Ο τέτοιο, λες με τον τέτοιο, ναι. Με τον Ρόμπιν Ουίλιαμς την ταινία. Όχι, λέω στην πραγματικότητα. Ο Ρόναλντ Ρίγκαν. Ο Ρίγκαν. Ωραία, μια χαρά. Άρα υπάρχει. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε. Να βγει ηθοποιός. Ούτε ήταν γνωστό ηθοποιός. Δηλαδή δεν βγήκε επειδή ήταν ηθοποιός. Ο Σβατζενέγκερ δεν βγήκε. Ο Σβατζενέγκερ βγήκε κυβερνήτης Καλιφόρνιας. Ο Τραμπ βγήκε επειδή όλοι μαγεύτηκαν την πολιτική του υπόσταση. Όχι, επειδή ήταν reality man. Okay, ο άρα με την ίδια λογική και η Κάιλι και η. Τέλος πάντων, είναι λάθος. Γενικώς είναι μια διαδικασία στην Αμερική, ό,τι και να λέμε. Μόνο Αμερική, λες τώρα για τον Φιδία, θα πούμε. Α, όχι, πες για τον Τραμπ. Λέω ότι είναι με την ιστορία με την απόπειρα δολοφονίας. Ότι είναι τραγικό, δηλαδή. Ναι, είναι, okay. Ότι είμαστε κατά αυτόν οπωσδήποτε. Και είδαμε αλλά επίσης. Αλλά ο Τραμπ, ναι, ήταν reality, παιδιά. Σε πώς τη λέγανε τη σειρά. Apprentice. The Apprentice. Εντάξει. Και εδώ ποιος το έκανε. Την ελληνική έκδοση ποιος την έχει κάνει εδώ. Όπω, κάτι μου θυμίζει αυτό. Έλα. Πάλι, το έχουμε ξαναπεί. Όχι, ρε, όταν η Μανίτης έκανε τον Dragon's Den. Έλα. Ο άλλος με τα οικονομικά στον Α, δεν ήτανε. Όχι. Όχι, δεν θυμάμαι κάτι άλλο από αυτά. Σοβαρά, δεν θυμάμαι. Έλα και σε μας πες. Πέτρος Κωστόπουλος. Ναι, ο Τραμπ της Ελλάδος, όντως. Θα μπορούσε. Πλάκα, μην το γελάτε καθόλου. Είναι ξεκάθαρα πάρα πολύ εύκολο ένας celebrity να πιάσει τόσο μεγάλη θέση. Την έχει πιάσει, ξαναλέμε, ο Τραμπ. Εντάξει. Είδαμε ευρωβουλευτές. Έχουμε βγάλει βουλευτή στην Ελλάδα το Γιώργο Ανατολάκη. Ακριβώς. Και το λέει το Ζαγοράκη. Εντάξει, για μην τρελάτε. Και το Ζαγοράκη. Βγάλαμε. Το Ζαγοράκη. Τώρα, εντάξει, ναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Ακριβώς. Βγάλαμε αυτιά. Δηλαδή, οκ, okay, βγάλανε οι Κύπροι με τρίτο σε ποσοστά τον YouTuber. YouTuber. Που δεν μπορείς να πεις ότι ξεχωρίζει την ποιότητα των βίντεο του. Εντάξει, είναι χαβαλές, είναι γιόλο φάση. Οκ, okay, respect. Τουλάχιστον ήταν ο μόνος που βγήκε και είπε πόσα βγάζουν οι ευρωβουλευτές και το έκανε κανονικά. What's in my camera bag, ένα πράγμα. Αυτό μπορεί να κάνει και δουλειά. Καλύτερη από άλλους ευρωβουλευτές. Πρόσεξε, γιατί το σκεφτόμουν. Λέω, κοίτα ευκαιρία που θα αφήσει να πάει χαμένη όμως. Αν και το θεωρώ το σίγουρο. Έβγαλε και καινούργιο βιβλίο. Δεν πιστεύω στον τύπο. Εγώ καθόλου. Κανένα και λόγο. Μακάρι να με διαψεύσει. Αλλά εάν έχει τέτοιο reach, που έχει τέτοιο reach, μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το reach που έχει, αυτή την πλατφόρμα τώρα που έχει, για να μάθει σε όλους την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί βλέπω κάτι απίστευτες αναλύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά τώρα και στις εποχές Elon Musk και όλα αυτά, και μου έρχεται να σπάω στον κομπιούτερ, ας πούμε. Ο καθένας, ας πούμε, βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση από το δικό του πρίσμα, από το δικά του θέλω και ναι, ανάλογα γιατί την περίπτωση. Δεν υπάρχει εκπαίδευση. Ανάλογα με την περίπτωση. Έχει κάνει λάθη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικότερα, σαν οργανισμό. Και θυμάμαι πολύ καλά όταν είχαμε πάει τότε στο Σταζούγκο για να δούμε το AI Act, την πρώτη ψήφιση. Να τα μιλήσουμε, ρε. Ναι, και λέω, παιδιά, λέω, εδώ πέρα είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχετε marketing. Εντάξει. Και πιστεύεις ότι ο Φιδίας θα τους κάνει marketing. Θα τους κάνει marketing. Ανέβασε ήδη βίντεο YouTube prankster wins the European election.
Και έχει 100.000 views σε 3 μέρες. Δηλαδή είναι άπατο. Γι' αυτό σου λέω. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Θα ήταν φοβερή φάση να μπορούσε να εκμεταλλευτεί έτσι, να πει: κοιτάξτε, τι κάνουμε τώρα, τι ψηφίζουμε τώρα. Βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζεται να έχει κάποια κατανόηση των διαδικασιών εντός. Γενικά χρειάζεται να θέλει. Να καταλάβει τι κάνει. Αυτό είναι το βασικότερο. Ακριβώς, και αυτό σωστό. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας τα πάρουμε από τα βασικά πράγματα. Ναι. Τι είναι. Τι είναι, τι είναι αυτό που κέρδισε. Πόσες χώρες έχει, ποιες είναι αυτές. Και η ψήφη του ήταν 70.000, δεν ήταν κάτι φοβερό. Όχι, και τρομερό. Ήταν στο... Κοίτα, στην Κύπρο ήταν όμως. Ήταν νούμερο 3, εντάξει, με βάση και την αποχή και όλα αυτά. Αυτό. Που είχε 20%. 20%. Δηλαδή, κάτσε, ήταν σαν να κλέβει η Εκκλησία. Κανονικά. Έχει 2,5 εκατομμύρια. Εντάξει. Άμα κατέβει και ο 2J, μπορεί να βγει και αυτό. Χαλαρά. Με την ίδια λογική. Όλοι οι Κύπροι YouTubers ενωθείτε και κατεβείτε για ευρωβουλευτές. Φοβάμαι πολύ και Έλληνες YouTubers θα κάνουν το ίδιο. Πολύ άνετα. Εντάξει, πολύ άνετα. Γιατί όχι. Η Unboxholics, ο Κόγιας, ο Κάβα, όσοι όλους τους είδαμε. Η Unboxholics ευτυχώς δεν ήταν στο ISO Speed. Όλοι όσοι είδαμε στο βίντεο του, στο stream του ISO Speed, πραγματικά μπορούν να κατέβουν ευρωβουλευτές άνετα και να βγουν κιόλας. Αλλά θέμα, σε 5 χρόνια από το κοινό του θα γίνει 18. Γιώργο Καράτσα στο σπίτι, θα το πλακώ στο ξύλο. Ήταν στην Αμερική, δεν μπορούσε να πάει. Α, γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο. Όχι, να πούμε για το σπίτι. Αλέκο, Αλέξανδρε, σε αγαπάμε. Ψέματα λέει. Εγώ σε αγαπάω ό,τι και να κάνει. Όχι, εμένα έχουν ωραία οι αγάπες μου. Τι να πει για το σπίτι, ρε. Για το Decadans, για όλη την. Κάτσε, περίμενε. Συγγνώμη, συζητούσαμε πριν Mr. Beast όλα αυτά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν ήξερα τι εστί σπιτ. Και όταν το είδα αυτό το βίντεο, ειδικά όχι το τριωρό, το cut. Το cut του Λούμπεν. Του Λούμπεν. Λέω, είναι πάλι καλά που κάποιο στο Λούμπεν το είδε για να μα πει και εμά τι έγινε. Ένα respect στο editing. Πρέπει να έχει κάψει πολλά κεφαλικά κιτάρα, φίλε μου. Μα το γούσταρα, νομίζω ότι πώ. Τέλο πάντων. Στο Λούμπεν το γούσταρα. Όταν βλέπει αυτέ τι αντιδράσει και σαν γονιό, ρε παιδί μου, από παιδιά που έχουν, τον ήξεραν, που τον κοίταγαν λες και κοίταγαν. I love you. Ναι, I love you. Κοίταγαν τον Ιησού. Καταλαβες. Και όταν βλέπει αυτή τη μαλακισμένη τη αντιδράση αυτού νου, α πούμε, και το τι παπαριέ έλεγε. Λες, πόσα εκατομμύρια? 20. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι πάλι και πόσο λένε, πόσα εκατομμύρια βγάζει αυτός. Εντάξει, και μια τέτοια του δρόμου βγάζει περισσότερα. Όχι, από, εντάξει, τώρα το ξεφύγει. Απλώς να σου πω κάτι. Να υπενθυμίσω σε αυτή τη χώρα μια εποχή προ-ίντερνετ. Όταν ήρθε ο Ριτ τη τόλμη και γοητεία, τι είχε γίνει. Κοίταξε, ήθελαμε να το δούμε. Δεν πήγε να γαβγεί. Ο άνθρωπο ο Ριτ δεν γάβγησε με στη μέση του δρόμου και έλεγε πουτάνα μαλάκα, πουτάνα μαλάκα. Πουτάνα μαλάκα. Ναι, ρε φίλε, άλλε εποχέ ήταν. Στο μισό λεπτό, γιατί τώρα έδειξε ένα θέμα. Τι έδειξα, σου έδειξα την τόλμη και γοητεία και το Ριτ. Είχε φέρει και την Καρολάιν μαζί. Εντάξει. Οπότε δεν μπαίνουμε στην ώρα. Κάτσε, περίμενε για να καταλάβω. Τιμό, τιμό, κάτσε να το ρωτήσω κάτι. Ήσουν εκεί. Ο Κώστας ήταν εκεί και ήταν πρωτοστάτης. Welcome Rich to Greece. Πλάκα, πλάκα. Στον πόλο που έχω πάει, ξέρεις ποιο είναι. Ποια πες. David Hasselhoff, πότε στο Ασβάλτο. Φίλε, θες να σου πω τι. Express service, το θυμάσαι. Όχι. Εντάξει. Θες να σου πω τι έχω πάθει. Αλλά δεν έφταιγα εγώ. Είπαμε, είμαι και ήμουν και είμαι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι η κόρη μου 5-6 ετών εκεί κάπου. Έρχεται η Ντόρε, μικρή εξερευνήτρια, πρώτη φορά σε μεγάλη αλυσίδα. Ωραία. Η ουρά, η αλυσίδα είναι πολυόροφο το κτίριο που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Ωραία. Η ουρά ήταν μέχρι κάτω. Εντάξει, μέχρι κάτω η ουρά. Και έχω πάει εγώ καημένος γιατί η κόρη μου εννοείται ότι θέλαμε να πάμε. Να δούμε την τώρα. Μπράβο, ρε Φέη. Δεν υπήρχε αυτό. Καλά το έκανες. Αυτό και το άλλο, πώς το λέγανε, ένα ισπανικό που είχε γίνει στον Πειραιά. Η Χουανίτα. Το καρουζέλ. Όχι, όχι, όχι. Ήταν πάλι για μικρά παιδιά. Παιδιά, μιλάμε για σφαγή. Στην ίδια αλυσίδα στον Πειραιά όμως. Για σφαγή, δεν υπήρχε αυτό. Να σου θυμίσω όταν είχε έρθει η Σακύρα, Σακύρα Τέλα Σαχάη, που γινόταν πάλι τις, που, το τέτοιο. Και, το, και όταν είχε έρθει η Lady Gaga που πάλι γινόταν χαμός. Πάντως δεν είναι το θέμα μόνο. Αλλά δεν γινόταν τόσο χαμός. Καλή, γιατί... Μην συζητάμε, εδώ πέρα έχουμε, είμαστε η χώρα που πηγαίνουν, έχουμε μεταγραφές αεροδρομίου, πάρεις το αεροδρόμιο και περιμένουν τους παίχτες, οι οποίοι συνήθως δεν παίζουν κιόλας. Αυτό εντάξει, αλλά φαντάσου ότι δεν, μην τα φάσεις όλα αυτοί οι celebrities θέλουν να αποφύγουν τον κόσμο. Ο άλλος στρίμαρε, ναι, και πει, ήταν live. Ξέρανε πού είναι και πηγαίνανε. Γι' αυτό. Παίρνει τηλέφωνο το 100 και λέει: μ' ακολουθούν 500 παιδιά. Τι να κάνω.
Είμαι famous. Και λέγε, ναι, YouTube, κάλεσε το 112. Κάλεσε το 112. Το 112 και κλείστε. Πρέπει να οπωσδήποτε να δεις το βίντεο. Δηλαδή, στο ταξίδι που είχαμε πάει στο Παρίσι, κάποιοι από την παρέα δεν το είχαν δει. Και το βράδυ του λέει: παιδιά, οπωσδήποτε δείτε το. Ναι. Το πρωί ήταν σοκαρισμένοι. Και όλοι όσοι είχαν παιδιά ήταν σοκαρισμένοι. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί που έχουν παιδιά νομίζω σοκάρονται περισσότερο. Γίγοι, όσοι δεν έκανα ένα subscribe, κλείσαν ξαφνικά τα πάντα. Έχει κάτι σχόλια επικά, όπου μπορώ και μόνο να τα διαβάσει. Πώς το λένε, κλαις. Δηλαδή, αυτό. Από τα γέλια. Δηλαδή, ένα έλεγε: τι είδαν τα μάτια μου, ποτέ δεν θα μπορέσω να είμαι ο άνθρωπος που ήμουνα πριν, ναι, από αυτό. Μετά είδα τα γκαρσόνια, όλα τα επόμενα γκαρσόνια της Ελλάδος σε αυτό το βίντεο. Έχει κάτι τέτοια σχόλια. Ναι, όπου... μα ήταν, ρε εσύ, ήταν τώρα όλοι οι αφάνγκατε του ελληνικού YouTube. Να και... πάει να γλύφει τον... Ναι, και εμφανιζόντουσαν. Ναι, είχε τέτοιο. Προφανώς είχε τέτοιους. Γιατί έκανε live stream, οπότε εμφανιζόντουσαν. Ενημερώνονται, κοιτάξτε, αυτός είναι στην Αθήνα. Και κατεβαίνουν όλοι κάτω, ναι, να πάνε να τον βρούνε. Να τον γλύψουν από κοντά, ας πούμε. Αυτός τους χέζει κιόλας, αλλά λίγο να πάνε από τη δόξα του, ας πούμε. Να πάρουν κανένα subscriber. Αυτά, είναι αυτά, αυτό, εντάξει, αυτά. Τα ωραία. Για να βγάλουν μια φωτογραφία. Εν τω μεταξύ, πολλοί έχουν ποστάρει και φωτογραφία selfie μαζί του και καλά τη βγάλανε και έχει από κάτω σχόλια. Ναι, τον είδαμε πώς τον κυνηγούσες και πώς δεν αδιαφορούσε και του λέγες μια selfie, μια selfie. Και διάφορα τέτοια. Στα σχόλια από κάτω. Πάμε στα σχόλια. Λοιπόν, στο επόμενο επεισόδιο θέλω τις, τα σχόλιά σου από το βίντεο. Εντάξει. Όταν το δεις. Θα το δω, εντάξει, οκ. Okay. Μπορείτε να το δείτε εσείς από το Lumen. Ναι, θα σου στείλω. Ναι. Πάμε τώρα στα σχόλια ενός άλλου YouTube, τριών άλλων YouTubers, ναι, οι οποίοι σέβονται τη δουλειά αυτή. Είμαστε και Spotify, σου υπενθυμίζω. Είμαστε podcasters. Ναι, είμαστε. Video podcasters. Είμαστε vodcasters. Επίσης, άλλο ένα πράγμα, και το κλείνω εδώ πέρα με τους influencers. Ένα πράγμα που έμαθα στο Παρίσι από τους influencers είναι ότι η selfie... Μισό λεπτό, το μάθες στο Παρίσι? Το μάθα στο Παρίσι από τους influencers, γιατί έρχεται η Sydney, η φιλενάδα. Πρώην. Σίγουρα πρώην του σκιαδά, γιατί φαινόταν φανερά λυπημένη που ο σκιαδάς δεν είχε πάει να τη χαιρετήσει. Ναι. Ειδικά όταν βρισκόταν στον ίδιο χώρο και αυτός απλά ήταν 4 σειρές πιο πίσω. Μόνο. Ναι. Ας βγάλουμε μία selfie, λέει, και η παρουσιάστρια και λέει: δεν είναι selfie αυτό που θα κάνουμε, είναι wifi, γιατί είμαστε πολλοί. Selfie είναι μόνο όταν είμαι μόνη μου. Κατάλαβες. Wow, τώρα το μάθες αυτό. Συγγνώμη, αλλά ναι, τώρα το μάθα. Σοβαρά μιλάς. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ, εσύ το ήξερες. Το έχεις ακούσει. 10 χρόνια πριν. Okay. Πολλά έχεις ακούσει πολλά χρόνια πριν. Αλλά δεν μας τα λες. Τα φυλάς για ποιον? Θα τα πούμε σε λίγο. Άμα δεν το πεις, είναι σαν να μην το ξέρεις. Πάντως, τώρα που το ανέφερες αυτό, τώρα θα το κλείσουμε το θέμα, γιατί σχολιάστηκε και από τα ίδια τα σελίδια της Samsung. Στην παρουσίαση του Unpacked, ναι, είναι η σκηνή και είναι από κάτω οι θέσεις. Ναι. Μπροστά από αξίζει, μη κάθοντα. Influencers. Μετά ήταν partners. Οι partners ήταν αριστερά και πίσω ήταν τα media. Ναι. Και τι ήθελες. Κοιτάξτε που καταλαβαίνεις γι' αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Influencers. Ποιος θα παράξει περιεχόμενο? Το παίρνω εγώ ξεκάθαρα έτσι. Influencers έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα media. Τα media θα γράψουν κάτι. Οι influencers θα παράξουν εικόνα. Τα media τι θα κάνουν? Εσύ θα βάζεις το... Πάντως, όμως, περίμενε. Τιμό, συμφωνώ σε αυτό που λες. Από την παρουσίαση, πόσες φωτογραφίες ανέβασες? Μισό. Να σε ρωτήσω κάτι, όμως. Όταν θα έρθει η κρίση, πού θα απευθυνθούν? Η κρίση. Στη Samsung έχει απεργία αυτή την περίοδο. Μία από τις μεγαλύτερες απεργίες στην ιστορία της, αν όχι τη μεγαλύτερη. Εντάξει, όταν αρχίσουν τα ζητήματα, πόσες εταιρείες από αυτές ήταν στο Θεό και κάναν όλα αυτά και κάποια στιγμή κατέρευσαν? Δεν ξέρω καμία. Α, σε ποια αναφέρεσαι? Γιατί, σε πολλές. Σε πάρα πολλές. Δεν είναι τόσο απλό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο στα σχόλια. Πάμε. Λοιπόν, σχόλια από το insomnia.gr. Ναι, μην ξεχνιόμαστε. Ο Θρες, που μιλώντας για το Gigabit Voucher, αν δεν δίνουν χονδρική σε άλλους παρόχους μέσω των ιδιόκτητων οπτικών τους, δεν θα δικαιούνται οι Nalan και HCN το Gigavoucher, όπως και το SFBB παλαιότερα. Οκ, καλή λεπτομέρεια, δεν είχα δει. Και η Στάμπο, αν υπομονούμε για το κάθε επεισόδιο σας και όταν αυτό... Ανώμαλε. Περίμενε, έχει χειρότερο. Εντάξει, αλλά έχει δίκιο ο φίλος. Και όταν αυτό βγει, αν υπομονούμε να δούμε πού είστε.
Και όταν δούμε που είστε, ανυπομονούμε να δούμε πώς θα είναι ο ήχος. Αυτό, ανώμαλε. Στο επεισόδιο αυτό ήταν πολύ χαμηλός. Έπρεπε να γίνει πώς κάθε φορά που στο τρέξιμο συναντούσε αυτοκίνητο. Ακόμα πιο ανώμαλο. Δεν έχει και πολλά αθόρυβα ηλεκτρικά ακόμη, βλέπεις. Και ένα παράπονο, ζήλια αγανάκτηση. Ωραία τα λέμε για gigabit vouchers, smart readiness και καλαβρέζικα. Όταν η μισή Ελλάδα είναι σε ταχύτητες αρκετά κάτω των 24 Mbps. Μήπως να αφήσουν τους παπάντζες εκεί στα Υπουργεία και να δουν τι γίνεται έξω από το κέντρο της Αθήνας. Ναι, ξεκίνησαν τα έργα στο Βόλο κλπ. Αλλά μήπως θα ήταν ένα σκόπιμο να αναβαθμιστούν τουλάχιστον μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα και μετά να μιλάμε για gigabit κλπ. Δημήτρη, εσύ που τα έχεις καλά με τον Υπουργό, δεν νομίζω. Τι γίνεται με την υπόθεση του έργου υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας Ultra Fast Broadband? Είμαστε στους άτυχους που μας ανέλαβε η Terna Fiber, η οποία δεν έχει υπογράψει ακόμα τη σύμβαση. Υποθέτω κάποια στιγμή θα χαθεί και η χρηματοδότηση. Στο παρελθόν ο Υπουργούλης είπε θα τους τραβήξει το αυτί, το ξέχασε. Ότι θα τους τραβήξει το αυτί το είχε πει σε εμάς. Α, αυτά και συγγνώμη για την πικρία, αλλά ξέρετε, παραπάνω από τη μισή Ελλάδα αισθανόμαστε φτωχοί συγγενείς όταν ακούμε για gigabit και smart readiness κλπ. Διόλου περίεργο που η Starlink κάνει τρελές πωλήσεις στην επαρχία. Τώρα το τελευταίο κάνει τρελές πωλήσεις Starlink στην επαρχία. Πάει καλά, πάει καλά. Και πόσο είναι κάποιος που μου είπε θα μάθουμε και το νούμερο πόσο καλά πάει στην Ελλάδα η Starlink. Δεν μπορούμε ή θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε. Θα υπάρξει. Ναι, θα τον ενημέρωναν και θα μου το. Το νομικό αγγελίο. Λοιπόν, επειδή έχει πάρει πολλά. Πάνω σε αυτά που λέει ο φίλος, ο Κέι Στάμπο, για το τελευταίο. Τώρα, για την Ελλάδα, όλοι δεν μιλάει κανείς για Gigabit Society. Λένε ότι απλώς πρέπει να πάμε μέχρι το 2030 σε αυτό. Για το έργο που. Και έχεις δίκιο γενικώς. Απλώς να σου υπενθυμίσω ότι μερικές φορές είναι και λίγο και άλλα πράγματα. Δηλαδή, αν στο Αγρίνιο δεν μπορούν να φτιάξουν οι εργολάβοι εκεί πέρα τοπικοί να ξαναφτιάξουν το δρόμο και αυτό φέρνει πίσω όλο το έργο. Παροχημένη τεχνολογία. Αλλά είπαμε τεχνολογία. Για παροχημένη τεχνολογία, πώς πρέπει να το δει και ο Δήμος. Δηλαδή δεν πάντα ότι φταίει το κράτος, μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος. Το λέω γιατί είπαμε πολλές ιστορίες και από το πιο παρελθόν. Γιατί υπήρχε άλλο ένα έργο για ευρυζωνικότητα στην περιφέρεια, το Rural Broadband, που είναι διαφορετικό από αυτό το UFBB, το οποίο επίσης δεν περπάτησε. Και ένας λόγος που δεν περπάτησε ήταν γιατί δεν υπήρχε ζήτηση, λέει. Τι βέβαια. Εντάξει, βέβαια το είχαν στήσει λίγο λάθος. Αλλά αυτό και το Smart Readiness το στήσανε λάθος. Αλλά αυτό που λες για το Ultra Fast Broadband με Terna Fiber. Φίλε, θα περιμένεις πολύ. Και επειδή το είχα ψάξει αυτό το θέμα λίγο την περασμένη εβδομάδα, ούτως ή άλλως, ασχέτα από το ερώτημά σου, αυτό που λέει είναι ότι δεν έχει υπογράψει Terna και από ό,τι φαίνεται δεν θα υπογράψει. Τώρα, τι θα γίνει, αν θα ξαναβγεί ο διαγωνισμός σε αυτά τα lot, αν θα το δώσουν αλλού, αν θα το πάρει κάποιος πάροχος άλλος από την Terna, αυτό φημολογεί. Φημολογείται από from day one όμως, ούτως ή άλλως. Οπότε, εκεί ποντάρω κι εγώ, γιατί κι εγώ σε περιοχή, όχι εδώ που μένω στην Αθήνα, αλλά αλλού είναι το ίδιο. Αλλά εντάξει, το απαντάει πάντως του Κέι Στάμπο ο Θρές ότι και το κέντρο της Αθήνας έχει σοβαρό πρόβλημα, κυρίως τα προάστια της έχουν αρκετά καλή κάλυψη. Κακά τα ψέματα πάντως, όταν η μεγαλύτερη πελατεία είναι στο Λεκοπέδιο και μετά στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, δεν μπορείς να περιμένεις να πάει σε μικρότερες πόλεις πρώτα μια επιχείρηση που θέλει να κάνει απόσβεση και κέρδος. Και για τη Starlink απαντάει ο Θρές, ο φίλος σου, Κώστα. Πρώην. Πρώην φίλος σου, γιατί. Και αυτός. Δεν κάνω φίλους τώρα, μόνο. Μόνο γνωστούς. Πολύ μικρές πωλήσεις και πάλι σε βαθμό που άλλαξαν σχέδια και δεν θα κάνουν επίγειο σταθμό στην Ελλάδα. Λουπ Γκαρού. Κανονικά τα έργα που έχουν ξεκινήσει στο Βόλο ήταν κανονικά ξεκινήσουν από Νέα Ιωνία. Βόλου. Ναι. Κάποιος μεγάλος έβαλε το χεράκι του. Μάλιστα. Okay, δεν ξέρω τι είναι. Καλά, μην βιάζεσαι. Παροχημένη τεχνολογία είναι. Ναι. Θα έρθει κάτι καλύτερο. Ναι, σωστό. Εντάξει. Κρίκος G120. Wi-Fi στο λεωφορείο είναι όνειρο. Okay. Λοιπόν, άσκοπος περιηγητής. Τι cliffhanger έπαιξε ομαλά στο τέλος. Περιμένουμε το επόμενο επεισόδιο. Τι cliffhanger είχαμε. Τι έκανε, δεν ξέρω. Κάντε τα μαγικά σαν να βγει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη το Gigabit Voucher. Α, αυτό εννοώ. Πολύ κοπτοραπτική αυτό το επεισόδιο και αναρωτιέμαι τι είναι υπόθηκε στα κομμένα. Μήπως να τα ανεβάσετε κάποια πληρωμή, ένα only fan, κάτι τέλος πάντων. Θα κάνουμε. Το κοπτοραπτικό, να σου πω τι είναι, είναι το ότι εκεί που είμαστε στο πάρκο χανόταν το 5G, που έχουμε μετά μια ωραία συζήτηση γι' αυτό, περιμένετε, γιατί πλακωνόμουν με τον Δημήτρη. Πάλι. Πριν μισή ώρα για αυτό το θέμα. Έξω, ναι. Ναι, και οπότε, επειδή ήταν μέσω Zoom, τι να κάνουμε, έπρεπε πάλι να περιμένουμε, να πιάσει, οπότε γι' αυτό έπαιξε η
κοπτοραπτική. Λοιπόν, συνεχίζει ο φίλος. Αυτό με το Wi-Fi στο μετρό είναι τέρμα ανούσιο. Το μόνο που χρειάζεται είναι με κεραίες να υπάρξει ένα κινητής από τους παρόχους. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά σε όλο το μετρό. Αν δεν υπάρχει σε όλο το μετρό, τον έχεις έστω στις αποβάθρες, κάτι είναι και αυτό. Ford Chill 34S. Τίμω, γιατί στεναχωρείστε τα παιδιά για το Ultra. Smartwatch, ίδια αυτονομία με το Apple Watch Ultra. Α, έχουμε fanboy. Ναι. Έχουμε τέτοιο επίσης και leaks από την Garmin. Που θα βάλει AMOLED οθόνη στα καινούργια. Μερκούτιος. Ένας φίλος είπε για ποιο λόγο όταν η Samsung αντιγράφει την Apple γίνεται χαμός, αλλά όταν η Apple αντιγράφει άλλες εταιρείες μιλάμε για επανάσταση τεχνολογίας. Εντάξει. Θα συμφωνήσω. Εγώ δεν πω επανάσταση τεχνολογίας. Δεν απλά... είναι επανάσταση. Όχι, όχι, το λένε. Όπα, μισό. Τα fanboys το λένε. Παιδιά, μην τρελαθούμε. Ας τα πούνε και τα fanboys των άλλων. Τι, ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό λέω. Ποια fanboys. Έχει πιο φανατικά fanboys η Apple. Δεν έχει σημασία. Εγώ δεν θα πω fanboys και όχι δεν έχει πιο φανατικά. Εγώ θα πω ότι στην κάλυψη την ιδιοσιογραφική υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα αυτά της Samsung ειδικότερα και της Xiaomi παλιότερα από ότι το αντίστροφο της Apple. Και μου πει κανένας ότι δεν αντιγράφει η Apple. Ας πούμε, και μόνο και εδώ που πήρε στο τελευταίο iOS και iPadOS και στο macOS πόσα χαρακτηριστικά το Windows και το Android. Και δεν είδα κανένα, ας πούμε, Να το αναδείξει. Να το αναδείξει, οκ, okay, καταλαβες. Είδα μόνο ένα-δύο δημοσιεύματα. Ενώ τώρα, ας πούμε, ειδικά για τα Galaxy Buds 3, ας πούμε, είδα από μεγάλα sites κάλυψη, αντί να δώσουμε έμφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά, να πούμε και την ομοιότητα που είχαν σε ένα μέρος τους κιόλας. Αμερικάνικα είναι τα site. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι το ένα. Όμως, όχι, όχι, υπάρχει αυτό γιατί δεν το έχετε καταλάβει πολλοί κόσμος. Παιδιά, τα αμερικάνικα sites είναι αμερικάνικα. Υποστηρίζουν τις αμερικανικές εταιρείες. Η Samsung δεν είναι αμερικανική εταιρεία. Εδώ, έρχεται η τοποθέτηση προϊόντο. Όχι, Κώστα. Φιλέ, έρχεται φιλέ, αριστερά, έχει αριστερά. Αυτό. Ανοίγει. Νάτο. Έλα, κάνε και. Άμα έχεις και μαλλιά, θα τα παίρνει. Έτσι σκεπασμένο. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό συμβαίνει. Δεν έχεις βγάλει και εσύ τέτοιο μπουκαλάκια insomnia, τρεις στον αέρα. Θα βγάλει παγουράκια. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει για το γεγονός ότι αν γράψεις και το την είδηση, δεν θα πάρει τόσα κλικς. Ενώ άμα το γράψεις έτσι θα πάρει. Φίλε, και πάμε προφανώς. Και πάμε στην άλλη συζήτηση που κάναμε πριν. Influencers και τέτοια. Γιατί πολλοί μου λένε, ας πούμε, είσαι δημοσιογράφος, α, τι βλακίες γράφετε και τέτοια. Και τους λέω, γράφετε αυτό και μπαίνει μέσα και δεν είναι. Αφού το ξέρεις ότι είναι clickbait, γιατί μπαίνει. Μα προφανώς, αλλά το θέμα μόνο έτσι θα πουλήσει. Αλλιώς δεν θα κάτσει ο άλλος να πατήσει. Α, ωραία. Τώρα πιάνουμε μια άλλη συζήτηση, ναι. Αλλά νομίζω δεν θα ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό. Αφανώς. Ειδικά και εσείς που μας ακούτε, καταλαβαίνετε. Άμα πεις, αυτά είναι τα νέα Buds 3 Pro, ή άμα πεις η Samsung κατέγραψε την Apple, τι θα πατήσει περισσότερο. Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό. Α, καλά. Αυτό. Ναι. Προφανώς. Άρα αυτό είσαι. Γι' αυτό το βγάζεις. Ναι, αλλά ξέρεις τι λέει ο φίλος εδώ πέρα. Έτσι πουλάς και το θέμα σου. Τι λέει ο φίλος εδώ πέρα, ότι αν γράψεις ότι η Apple αντέγραψε τη Samsung, θα το κάνουν κλικ. Σίγουρα. Και τι θα πούνε μετά, θα αρχίσουν από κάτω τα σχόλια σιγά μην τέτοιο. Η Apple είναι η καλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Εντάξει, δεν σε νοιάζει. Από τρόλς πάει πάρα πολύ καλά. Θα έχει engagement, δεν σε πειράζει καθόλου. Ας το πεις. Engagement, εντάξει. Εννοείται. Οπότε πάμε πάλι συζήτηση. Μα εγώ στις φορές κάθομαι και βάζω τέτοια βιντεάκια που λέω για το Android και αυτά. Λέω, ορίστε, τι θα μπορούσε να έχει κάνει το iOS 18 αν το έχει κατεβάσει. Και δείχνω Android. Κατευθείαν. Και πάει μια χαρά το βίντεο. Μάλιστα. Unboxing Planet.gr. Περί σκαψιμάτων και οπτικής ίνας, πριν τρεις μέρες στα συνεργεία της Nova έκοψαν κεντρικό καλώδιο οπτικής ίνας. Πώς το κατάφερα, με αποτέλεσμα τρεις δήμοι δυτικά προάστια να μην χωρίς ίντερνετ για 24 ώρες ανεξαρτήτως παρόχου. Έβγε. Φίλε, κουράγιο, έχεις δίκιο. Ποιοι δήμοι? Δεν λέγαμε τίποτα άλλο, κοίτα εδώ. Τι? Άρθρο τώρα που βλέπω στο feed μου, ας πούμε, από το Verge. Για το Unpacked. Samsung New Folds, Flips and Apple Clones. Δεν θέλει να μου πει τώρα ότι τα Galaxy Buds είναι κλόνοι του Apple, των Apple AirPods. Ή ας πούμε που και το άλλο συζητιέται, ότι το Galaxy Watch Ultra είναι κλόνος του Apple Watch Ultra, επειδή έχει πορτοκαλί και αυτό. Και επειδή λέγεται Ultra. Ναι, ναι. Το Ultra η Apple το βρήκε. Άντε το, λέω. Ο Άγγελος Α έχει μια πολύ σημαντική ερώτηση. Το σημαντικό δεν είδα και δεν διάβασα πουθενά. Το δαχτυλίδι έχει NFC για πληρωμές? Έχεις δίκιο. Σωστή ερώτηση. Σωστή και ξέχασα να το πω. Ναι. Δεν έχει. Ναι, δεν έχει. Και επειδή ρώτησα, δεν έχει γιατί. Δεν είναι ότι δεν χωράει. Χωράει. That's what she said. Ναι, αλλά κοίτα, το θέμα είναι γενικότερα γιατί δεν βλέπεις και σε αντίστοιχα έξυπνα δαχτυλίδια. Πάμε να πούμε φίλο που το έχει βγάλει.
Ναι, υπάρχει... αλλά δεν έχει βιομετρικά χαρακτηριστικά. Αυτό. Είναι μόνο πληρωμή. Θέλει να κάπως να έχεις, ας πούμε, να μην ανοίγεις το smartphone για να κάνεις την... δηλαδή, δεν είναι ασφαλής η συναλλαγή σου έτσι, κατάλαβες. Μπορείς βέβαια να την περάσεις έτσι και να περαστεί, αλλά σου λέει ο άλλος μετά, άμα μου κλέψουν το δαχτυλίδι, πάει ο άλλος και χρεώνει τα πάντα όλα στην κάρτα. Από τη στιγμή που δεν θα κάνει βιομετρικό χαρακτηριστικό σαν verification. Οπότε λέει η Samsung... Και με... όλες οι υπόλοιπες, ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Πώς θα μπορούσε να γίνει, κάπως λέει, να καταλαβαίνει τι είναι το καρδιακό, παλμό, κάτι... Το 2013, όταν μας είχαν δείξει σε ένα συνέδριο κάτι τέτοιες πληρωμές με NFC που ήταν... Όταν το είχα πει τότε στους αρχισυντάκτες και σε αυτά, ότι μας δείξανε πληρωμή με βραχιολάκι και μου λέγανε τι θα το κάνουμε. Και λέω, ξέρω εγώ, στο Beach Bar θα πληρώνεις χωρίς να έχεις κινητό. Wow. Είχε βρεθεί και με τις φλέβες το, η ταυτοποίηση, οπότε θα μπορούσε να περάσει με τη φλέβα. Φαντάζομαι δεν θα ήταν πολύ έγκυρο. Έγκυρο, ναι. Εντάξει. Είναι ένα είδος. Επειδή μου θα μπορούσε να είναι. Αλλά γιατί να πληρώνεις με το δαχτυλίδι. Δεν μπορείς να πληρώνεις αφού θα φοράς και το ρολόι. Πληρώνεις με το ρολόι και ξεπερδεύεις. Α, εννοείς ότι το δαχτυλίδι θα αντικαταστήσει το ρολόι. Ναι. Και πώς θα βλέπεις την ώρα με τον ήλιο. Από το κινητό. Υποτίθεται ότι δεν έχεις το κινητό μαζί σου. Καλά, παιδιά, να σας πω κάτι. Έχουν υποθεί πολλά πράγματα και έχουμε ακούσει και πολλά σενάρια. Με θυμίζω ότι θυμάστε που λέγανε ότι τα ακουστικά θα λειτουργούν ως ψηφιακός βοηθός και θα μπορωτάς πράγματα και θα κάνουν. Ναι. Εντάξει, δεν έγινε απόλυτα έτσι όπως το περιμένα αυτό. Το κάνουμε τώρα στα γυαλιά αυτό. Στα γυαλιά. Τα γυαλιά τα έβγαλε η Google, απογοήτευσαν, τώρα επανέρχονται. Δεν το τώρα έχουμε... Όχι, δεν λέω, είναι απλώς λέω πώς αλλάζει η τεχνολογία. Τώρα έχουμε κανονικό ψηφιακό βοηθό, δηλαδή περιμένω και το καινούργιο ψηφιακό βοηθό, που, το διάλογο που θα κάνεις με το καινούργιο ChatGPT, αυτό που παρουσιάστηκε στο τελευταίο event της OpenAI, και θα, νομίζω θα εκτοξευθεί η χρήση, δηλαδή θα δούμε πολλά τέτοια hardware. Το βλέπω και εγώ, ας πούμε, στα ταξίδια μου, πόσο πολύ το χρησιμοποιώ τώρα. Το έχω περάσει και στο action button του iPhone, το ChatGPT, και είμαι, ας πούμε, εδώ. Ήμουν στην Παναγία των Παρισίων τώρα, που έχουν βγάλει τα... τις καλωσιές, και ναι. Ακόμα δεν βλέπεις βέβαια πολλά. Και λέω, ρε παιδί μου, πες μου λίγο την ιστορία της Παναγίας των Παρισιών. Βέβαια στα αγγλικά, στα ελληνικά είναι λίγο χάλια ακόμα. Είναι σαν να σου μιλάει ο Τζαράκης. Η Παναγία των Παρισιών. Και αρχίζει και μου τα λέει πολύ όμορφα και μου λέει μετά και με κούφανε η μεγάλη φωτιά το 2019. Τι μαλάκια, λέει πάλι hallucination, ας πούμε. Ποιο ήταν το 2019, αυτό πριν 2-3 χρόνια πρέπει να έγινε. Και ψάχνω στο ίντερνετ εκείνη τη στιγμή. Αφού έγινε προ-κορονοϊού, ρε φίλε. Μάγκα, το είχα ξεχάσει. Ναι. 5 χρόνια έχουν περάσει από τη φωτιά της Παναγίας του Παρισίου. Αφού έχει περάσει 3-4 χρόνια από την αρχή του κορονοϊού, σου υπενθυμίζω. Εντάξει, το είχα πολύ πιο πρόσφατο γιατί με είχε σοκάρει, αλλά 5 χρόνια. Ναι. Και είχαμε πάει τελευταία φορά λίγο πριν άλλο, την πυρκαγιά, θυμάσαι. Ναι. Άλλο παράδειγμα, στο Μιλάνο. Ποια ήταν η εκκλησία. Φλεξάρει χώρες τώρα. Ναι, που είχαμε δώσει ραντεβού στο Five Guys. Τον Duomo. Ναι, στον Duomo. Το ξέχασα τελείως. Και λέω, πες μου την ιστορία του Duomo. Και μου λέει, είναι η δεύτερη, νομίζω, μεγαλύτερη εκκλησία στην Ευρώπη. Στην Ιταλία. Το κάνεις με φωτογραφία search ή το ρωτάς. Το κάνει και το search. Και αυτό δουλεύει πολύ καλά. Εγώ έτσι βρήκα το στη Βαντόμ. Μου είπε, δεν θυμάμαι. Και μετά του λέω και γενικότερα λέει, η Ιταλία έχει τις μεγαλύτερες εκκλησίες. Λέω, γιατί. Και μου λέει, γιατί είχαν μεγάλη λόξα οι επικεφαλείς των πόλεων αυτών και είχαν μικρή φαίνεται την τέτοια τους και ήθελαν να φτιάξουν μεγάλη τέτοια. Όχι, επειδή μου το εξηγούσε τέλεια, καταλαβαίνεις. Πες μου. Ναι. Και μπορούσα να κάνω κανονικό διάλογο, λες και είχα τον ξεναγό δίπλα μου. Ναι. Εντάξει, τέλειο. Είναι πάρα πολύ βολικό. Λοιπόν, να τελειώσουμε τα σχόλια. Δεν σαν έχει σχόλια από το Spotify. Έχει. Έχω δυστυχώς. Κομμαντάτε Pacman 6726. Αυτό μου άρεσε το σχόλιο. Η αναβαθμίση σειρά Galaxy Z. Θυμίζω τις φετινές μεταγραφές του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Όχι, κάτσε. Σήμερα πήρατε κάποιον. Ένα του ΠΑΟΚ στην άμυνα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, και να κλείσω εγώ από το. Πάρε φίλε. Τι, χτύπησε, επέστρεψε ο Πέτρος Κυμπουρόπουλος. Η Ντιάνα Τζόνς της τεχνολογικής ενημέρωσης, γιατί είναι η ίδια ηλικία με τον Χάρισον Φόρντ. Ναι, της αυτό ακριβώς. Να πω προσωπικά, τη θεία σου. Αυτό ακριβώς εννοούσα και εγώ, Πέτρο, όταν το έλεγα. Και χαίρομαι πολύ που κάποιος το κατάλαβε κατευθείαν. Και. Θα τα πούμε και από πολύ κοντά, στο υπόσχομαι. Και αυτό είναι απειλή. Όχι, ξέρετε, θα τα πούμε από πολύ κοντά. Δηλώσεις. Συνέχισε. Να πάμε λίγο στα θέματα. Ναι. Επειδή λες για... Γιατί δεν έχει περάσει ούτε μισή ώρα από τότε που ξεκινήσαμε. 35 λεπτά. 34. Λοιπόν, AI Act που λέγες. Καταρχήν, ναι. Δεν έχει βγει ακόμα. 1η Αυγούστου, νομίζω. Πότε θα βγει, θα τυπωθεί, θα εκδοθεί.
Θα εκδοθεί κάπως έτσι μετά από 20 μέρες. Okay. Στην Ελλάδα λοιπόν. Δεν έχω σου λύνω είδηση τώρα. Το νομοσχέδιο. Εκτός και αν, γιατί δεν με διαβάζει, γιατί το έχω γράψει. Λοιπόν, το σχετικό νομοσχέδιο. Γιατί πρέπει να κάνουμε. Αναπροσαρμογή. Την νομοθεσία να την προσαρμόσουμε. Γιατί ήμασταν από τις πρώτες χώρες που βγάλαμε νομοθεσία για τεχνητή νοημοσύνη το 2022. Αρχίζει το 2025. Okay. Μπαμ, μπαμ. Δηλαδή θα ενσωματώσουμε το AI Act. Εντάξει. Mm-hmm. Και το. Ναι, ωραία. Και τι θα κάνουμε. Και τώρα λοιπόν. FTTH που λέγαμε πριν, mm-hmm. η μόνη είδηση ήταν ότι ανακοίνωσε 32 πόλεις Κοσμοτέ, 32 yeah. δήμους, το οποίο δεν κατάλαβα αν αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει λίγο να ξαναψάξω πού βρίσκεται η κάλυψη γενικότερα. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο θέμα κάλυψη, είναι ότι η ζήτηση δεν υπάρχει. Δηλαδή, εκεί κολλάει όλη η στιγμή. Ένα αναμονή του βάουτσερ, πιστεύω. Ναι. Κοίταξε, βγήκε η ΕΕΤ, ανακοίνωσε και επισήμωσε ότι πήρε το πράσινο φως η Νέα Χονδρική. Ναι. Πολιτική τότε, να δούμε αν θα πέσουν οι τιμές. Δηλαδή, δεν το μπορεί λέγανε, να μην πέσουν. Ναι. Όχι, θέλω να το δω, φίλε, πρώτα. Εντάξει, και εγώ θέλω να το δω. That's what she said. That's what δηλαδή, she said. Να σου πω κάτι. Αν αυτή έχει εγκριθεί, το Σεπτέμβριο να περιμένουμε πιο φθηνές τιμές άσχετα από το voucher. Mm-hmm. Γιατί αν είναι με το voucher να παιχτεί ένα παιχνιδάκι, είναι άλλη ιστορία. Ναι. Σωστά. Yes. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, πάμε στο 5G. Έλα. Πάμε. Α, πες εσύ. Να στα πω εγώ μετά. Ωραία, φίλε. Έχουν beef. Έχουμε beef, παιδιά. Έχουμε beef από παίξω γι' αυτό. Εκτός αν θες να μιλήσουμε για smartphones, για να τα αφήσουμε okay, στο τέλος. Εγώ θέλω και θα πω τη δική μου ένσταση και θέλω και τα σχόλιά σας. Υπάρχει μία μελέτη της EY, έχει βγει στο 5G Observatory, το οποίο είναι οργανισμός. Είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, που παρακολουθεί γενικότερα την ανάπτυξη του 5G στις χώρες μέλη. Ναι. Και λέει, ας πούμε, γενικότερα βγαίνει από εκεί η είδηση ότι στην Ελλάδα, στην ουσία, η σταθμή βάσης είναι DSS. Τι είναι DSS? DSS είναι μια, στην ουσία, optimized έκδοση 5G. Ναι. Για να εμφανίζεται σαν 5G. Ναι. Δεν εκμεταλλεύεσαι τα πλεονεκτήματα του 5G. Ναι, αλλά αυτό το έχουμε πει. Ωραία, εδώ είναι η ένστασή μας λοιπόν με τον Δημήτρη. Έχουμε ναι. πει εδώ και καιρό, το λέω εγώ συνέχεια, ο Τίμος είναι μάρτυρας ότι το πραγματικό 5G είναι το 5G SA, το standalone, το ορθόδοξο, όπως θέλεις πες το, που τώρα βγαίνει, δηλαδή τώρα ανακοίνωσε η Κοσμοτέ, φέτος περιμένουμε από τους άλλους δύο. Δηλαδή, εγώ έκανα 2 χρόνια σε 5G conference. Πρώτη ερώτηση που έκανα στους τεχνικούς διευθυντές, πότε θα βγει το 5G SA. Ωραία. Και γιατί δεν το λέμε πρώτη ερώτηση. Το πραγματικό 5G. Εγώ θέλω. Γιατί είναι το πραγματικό 5G, γιατί πολύ απλά. Όχι, γιατί το λέμε κατευθείαν. Ναι. Πότε θα βγει το πραγματικό 5G. Παιδιά, εντάξει, αυτό ήταν. Κοίταξε. Τώρα έχουμε το τραβεστή 5G, δηλαδή. Τώρα έχουμε την πρώιμη έκδοση. Την πέτα. Υπάρχουν κάποιοι που θα το πούνε 4,95G. Ελλάδα 2.0. Αυτά, Δημήτρη, δεν υπήρχαν. Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα έχω πει και τα έχω γράψει. Λοιπόν, να πω κι εγώ κάτι. Εντάξει, εσύ μπορεί να τα έχεις πει. Ποιες το επιτέλους το γαμημένο το νεράκι σου. Λοιπόν, περίμενε. Αυτό που λέει αυτό το παρακείο έχει δίκιο. Είναι ότι η σταθμή βάσης είναι μάλλον το δίκτυο πίσω. Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας γενικότερα, το λέω πολύ απλοϊκά, έχει δύο κομμάτια. Το ένα είναι το core του δικτύου και το άλλο είναι η σταθμή βάσης. Ακριβώς. Ωραία, οι κεραίες. Το core του δικτύου δεν έχει αναβαθμιστεί. Τώρα αναβαθμίσε πρώτη Κοσμοτέ. Με το SA. Με το SA. Που, το λέει, SA. Που το λέει 5G Plus η Κοσμοτέ. Πώς το λέει όπως θέλει. Η Κοσμοτέ λέει, by the way, 50% έχουμε ήδη κάνει αυτή την αναβάθμιση στους σταθμούς βάσης και 60% μέχρι τέλος του 2024. Ωραία. Okay. Εντάξει, για τους άλλους δύο υπάρχει τίποτα. Καμία ενημέρωση. Δεν έχουν βγει ακόμα με 5G SA. Ακριβώς. Στο λέω, εγώ το έχω κάνει το ρεπορτάζ, το έχω γράψει 10.000 φορές. Ναι. Λοιπόν, το 5G το παλιό, το πρώιμο όπως θέλεις πες το. Το εντάξει. παλιό 5G. Okay, το πρώιμο. Το πρώιμο. Το νέα τεντάλ 5G. Δίνει μεγαλύτερες ταχύτητες και κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά το latency. Αλλά δεν φτάνει σε πολύ χαμηλό latency που θέλεις. Και το κυριότερο είναι δεν δίνει το network slicing. Το λέμε συνέχεια, from day one. Όχι, δεν το λέμε από day one. Από day one λέμε ότι κοίτα, η νέα εποχή του 5G που θα τα αλλάξει όλα. Τι θα είναι αυτή η εποχή που θα τα αλλάξει όλα? 5G SA. Καλύτερη, πώς το λένε, ταχύτητα, μικρότερη καθυστέρηση. Ότι πολλοί περισσότεροι θα παίζουν στην ίδια κυψέλη και δεν θα μένεις χωρίς σήμα, δεν θα πέφτουν τα δεδομένα σου και όλα αυτά. Και ξαφνικά σου λέει ότι όλα αυτά που λέγαμε είναι για το 5G. Παιδιά, τα λέγαμε εξ αρχής, τα λέω συνέχεια. Να σου πω κάτι. Όταν εσύ και ο άλλος δίπλα σου, όταν εγώ αρχίζω να λέω για 5G, μου λέτε, αχ, πάλι για 5G μιλάς, πάλι για 5G.
Το έλεγα και έλεγα πάντα ότι οι εφαρμογές που περιμένουμε, οι πολύ καινοτόμες και οι πρωτοπόρες θέλουν το standalone για να δουλέψουν. Okay, εντάξει. Επειδή και εγώ και εσύ έχουμε πάει στις τελευταίες MWC. Εντάξει... αφού δεν έρχεσαι μαζί μου, ρε, εγώ τα γράφω για το 5G. Τέλος πάντων. Εσείς πηγαίνετε, ασχολείστε με τις συσκευές και καλά κάνετε. Και το πρόβλημα στο εσύ είναι ότι δεν υπάρχουν συσκευές. Ακριβώς. Αυτό... Ναι, αλλά όταν ρωτάω εγώ την OPPO γιατί πότε θα βγάλουν συσκευή και μου λένε δεν ξέρουμε, υπάρχει αυτό το θέμα. Και ακόμα και αυτό που μόλις ανέφερες είναι θέμα. Γιατί σου λέει, όπως και με το 5G περίμενες ποιες συσκευές θα υποστηρίξουν 5G. Εντάξει, και περίμενες και μόλις έβγαινε κάποια λέγανε υποστηρίζει 5G. Τώρα η ίδια φάση είναι και το SA. Είναι διαφορετική φάση. Τώρα το υποστηρίζουν οι τελευταίες γενιές, το ναυαρχίδες το υποστηρίζουν. Ακριβώς. Ναι. Μιλάμε για ένα άλλο 5G, κατάλαβες. Αυτό είναι το πραγματικό 5G. Αυτό είναι το πραγματικό 5G. Ρε, διάβασε αυτά που σου έχω στείλει εσένα. Στο εξωτερικό τι συμβαίνει. Στο εξωτερικό υπάρχουν. Υπάρχουν χώρες που είναι το ίδιο επίπεδο με εμάς ή και χειρότερο ακόμα, και υπάρχουν και μερικές χώρες όπως η Πορτογαλία που έχουν πάει απευθείας. Γενικώς η Ευρώπη είναι πίσω στο standalone. Γιατί πρόσεξε, ακόμα και αν η κεραία λειτουργεί, αυτό βλέπει μόνο τις κεραίες. Το θέμα είναι αν υπάρχει και το core του δικτύου. Είναι η συσκευή. Η συσκευή. Πρόσεξε, στη συσκευή υπάρχει το εξής. Η συσκευή, εσένα σε ενδιαφέρει κυρίως ταχύτητες. Σωστά. Ναι, το standalone, η μεγάλη διαφορά του 5G και το λέγανε πίσω από την αρχή. Είναι το latency. Είναι στις B2B εφαρμογές. Ωραία. Οι B2B εφαρμογές παίζουν με το IoT και τους εστίρες. Άλλο αυτό πράγμα. Mm-hmm. Εντάξει, και το network slicing. Η Ευρώπη είναι πολύ πίσω γενικώ σε αυτό το κομμάτι. Είναι μπροστά, στο SA. Η Κίνα. Υχεία. Η Ανατολική Ασία γενικότερα. Άρα οι κινέζικες συσκευές υποστηρίζουν. Δηλαδή, τους χάρτες, η Ανατολική. Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Και αν πάτε στα περίπτερα της Ericsson, της Nokia ή της Huawei στο Mobile World Congress, mm-hmm. τα demos που έχουν είναι κυρίως από Σιγκαπούρη, Ταϊβάν. Η Αμερική. Η Αμερική είναι στο μετέχνιο. Οπότε... Δεν έχουν κάνει και αυτοί πολλά πράγματα. Γιατί δεν έχουν βγάλει και εφαρμογές. Και οι Αμερικάνοι δεν θέλουν να το σμπρώξουν. Τι εφαρμογές. Ποιες εφαρμογές έχουμε συζητήσει ακόμη για smart cities που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν τα επόμενα 10 χρόνια. Στην Ελλάδα. Γιατί θα γίνει έξω. Δεν ξέρεις έτσι θα γίνει. Στην δηλαδή. Κίνα θα γίνει. Ήδη στην Κίνα μπορεί να γίνει. Στην Κίνα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τέλος πάντων, θα ήθελα. Στην Κίνα η συζήτηση. Έκανα τις προάλλες μια συζήτηση που ήταν η εξής. Ότι οι Ευρωπαίοι στο quantum cryptography έχουν προβλήματα. Δεν ξέρουν πόσο έχουν προχωρήσει οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι είναι πολύ κλειστά. Δεν ξέρεις πόσο έχει προχωρήσει η Κίνα σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Και όσοι έχουν πάει η Κίνα έχουν καταλάβει τι λέω. Προ-κορονοϊό, αν κάποιος πήγαινε στην Κίνα, πήγαινε στο Σεντζέν. Ή στο Σεντζέν ή στο Ισαγκάι και βλέπει κάτι, όχι αυτή την εικόνα που είχαμε. Ξέφευγε. Είναι ο Σεντζέν ή η Σεντζέν. Βάρισε, σε παρακαλώ. Βασικά, επειδή βγαίνει το M4 σε λίγο, αλλά θα πάω στο Snapdragon. Ναι, δεν πειράζει. M4. Θα πάω στο Snapdragon και θα έχουμε. Θα πάει στο κεφάλι του και δεν με ενδιαφέρει να χάσει. Α, σωστό. Να χαλάσει, ρε, θα πάει στο κεφάλι κάποιου subscribers. Εντάξει. Αλλά αυτό με τις συσκευές σου λέω. Ναι, είμαστε έτσι, αλλά άμα δεις και τις άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Πορτογαλία είναι. Okay. Yeah. Άρα ο Δημήτρης από εξερευνητής της ενημέρωσης μετονομάζεται σε αστρολόγος της τεχνολογίας, γιατί μπορεί και διαβάζει χάρτες 5G, όπως οι αστρολόγοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πολύ κινητών. Yeah. Θέλετε ή δεν θέλετε. Βεβαίως θέλουμε. Ή θέλετε να συνεχίσουμε από αλλά θα είναι κινητών 5G SA ή κανονικών. Βάρισε το, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν. IDC νούμερα, ναι. Δεύτερο τρίμηνο 2024, mm-hmm. που είναι ενδιαφέρον τρίμηνο, αύξηση 6,5% στις πωλήσεις συνολικά, παγκοσμίως συζητάμε παιδιά, 285,4 εκατομμύρια, ναι. Με τη μεγαλύτερη αύξηση να την έχουν δύο κινέζικες εταιρείες. Όπο. Xiaomi και Vivo. Και Vivo. Γιατί πήγε Vivo. Πάρα πολύ, ναι, η οποία έφυγε από την Ευρώπη. Και πήγε καλύτερα. Ναι, γιατί έχει πάει πάρα πολύ καλά, πάει πάρα πολύ καλά στο εσωτερικό της Κίνας. Okay. Και στις αναπτυσσόμενες αγορές που αυτές πήγανε καλά και δώσαν όθηση. Και αυτό φαίνεται γιατί η Samsung είχε μόνο 0,7% άνοδο, η Apple μόνο 1,5%, ναι, βέβαια παραμένουν πρώτες, αλλά μειωθήκαν τα μεριδιά τους. Είναι στο fall τώρα, δεν είναι αυτές. Στο τέλος τους. Της σειράς, αφού περιμένουμε να βγουν τα καινούργια. Τι λες τώρα, η Apple το δεύτερο τρίμηνο. Το δεύτερο τρίμηνο, όχι. Συγγνώμη, αλλά γιατί ναι. πάει έτσι. Δηλαδή, εγώ ξέρω κόσμο που αγοράζει μια χαρά. Και αυτό συγκρίνεται με το δεύτερο. Okay. Μισό λεπτό. Αυτή η σύγκριση γίνεται με το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Mm-hmm. Που ήταν επίσης η ίδια κατάσταση. Εντάξει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Άρα, βλέπεις μίλα προς μίλα στο περίπου.
δεν είναι μήλα προς πορτοκάλια. By the way. Και αυτό είναι η Κινέζικη αγορά η οποία έχει ανεβάσει τόσο. Και μάλιστα τα σχόλια της ADC είναι ότι αν η Κινέζικη αγορά δεν έχει, έδωσε όθηση στην Apple, που σημαίνει ότι σε άλλες περιοχές μπορεί να είναι πτωτικά. Το οποίο για μένα ίσως να είναι και σχέση με το γεγονός ότι το 15, η σειρά 15 είναι η ίδια με τη 14. Και έχει αρχίσει να κουράζει αυτό. Σε ποιο λέμε. Το iPhone. Καλά. Εντάξει. Okay. Κάτσε, για τη Huawei δεν έχουμε καμιά. Huawei είναι εκτός πεντάδα. Είναι εκτός πεντάδα. Okay, εντάξει, απλά... είναι, δηλαδή για να πούμε τα νούμερα. Η Samsung είναι 18,9% μερίδιο από 20% το δεύτερο τρίμηνο. Η Apple 15,8% από 16,6%. Η Xiaomi 14,8% από 12,4%, δηλαδή πλησιάζει πολύ την Apple. Βέβαια πρέπει να δούμε συνολικά της χρονιάς στο τέλος, γιατί η Vivo 9,1% από 7,9%, η Oppo 9% από 9,5%, δηλαδή έπεσε η Oppo. Και τώρα οι υπόλοιποι έχουν μια πτώση, είναι στο 32,3% από το 33,6%. Okay. Εντάξει, που υπενθυμίζω σε άλλα τρίμηνα έχουμε δει την Transion εμφανίζεται, την Τέκνο. 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 Υπάρχει φήμες για Ελλάδα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, αλλά τι άλλο να σου πω. Αυτά. Αυτά. Και, τώρα για Ελλάδα νούμερα όποιος θέλει, υπομονή. Πρέπει να τα ψάξω πάλι. Ποιος πάει καλύτερα στην Ελλάδα. Άσε από το Σεπτέμβριο. Όχι ρε, τώρα πώς έχουμε τώρα. Α, τώρα πρέπει να έχουν βγει. Τέλος του μήνα για πρώτο εξάμηνο. Αν και έχω μια εικόνα τι έχει γίνει. Okay. Είναι τρεις παίκτες. Κλασικά, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Samsung, Xiaomi, Apple. Ναι. Εν τω μεταξύ πήγα σε ένα Apple Store τώρα και μέσα πουλάνε κανονικά και το iPhone το SE, τη τελευταία γενιά. Δηλαδή, ούτε βγήκε αυτό. Έχει δύο χρόνια, δεν έχει. Θα βγάλει άλλο SE. Έτσι λένε. Απλά μου έκανε εντύπωση. Έχει iPhone 13, 14, 15. Τι άλλη θα λέγει, τι περιμένουμε στο 16 Pro, περιμένουμε τίποτα της προκοπής. Zoom στο Pro και... καλύτερο επεξεργαστή. Το σχήμα, τίποτα. Γιατί, να σου πω κάτι, αυτό που λέει ο φίλος που λέει για τις αναβαθμίσεις στα Samsung σειρά Z, δεν είχε άδικο. Αυτό είπαμε και εμείς. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι γενικώς δεν βλέπεις κάτι super wow. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή να πεις, όπα, εδώ αξίζει να αναβαθμίσω. Ούτε στη Samsung, ούτε στη... Καλά, δεν μπορείς, το είχα πει και άλλες φορές. Με και... την ίδια λογική, έχω φωτογραφική μηχανή, έκανε τον ίδιο σχεδιασμό, όπα, δεν αξίζει να αναβαθμίσω γιατί έχει το ίδιο σχέδιο. Με την ίδια λογική, όπα, τα μάξι μου έχει 4 ρόδες, δεν αξίζει να αναβαθμίσω, έχω το ίδιο σχέδιο. Έχει δίκιο, εντάξει, και δεν σου είπε κανένας όταν πάρει συσκευή και πρέπει να την αναβαθμίσει ένα χρόνο. Αυτό. Εντάξει. Αυτό σου λέω. Ωραία. Και... παλιά μην ξέρεις, το κάναμε. Εντάξει, ναι, το κάναμε παλιά. Δεν υπήρχε κρίση. Δεν υπήρχε κρίση, ήταν Πασόκ, ήταν πολλά. Εντάξει, αλλά... κυνηγούσαμε ένας τον άλλο με τα σκάφη μας. Με τον τύπο πέσα ναυμαχία. Με τις κανονικές μας βάρκες. Εντάξει, τώρα μην του θυμίζεις τώρα. Παλιές καλές εποχές. Παλιές καλές εποχές. Άρα ναι, οκ. Okay. Από ταινίες είδε τίποτα. Ναι, είδα εγώ στο αεροπλάνο. Σε ποια από τα δύο, τέσσερα που μου μπήκε. Μάλιστα το είδα στα τρία τα τέσσερα, ναι. Γιατί δεν μπορούσα να το δω όλο με τη μία. Είδα ναι. Το καινούριο Beverly Hills Cup. Α, το είδα. Το τέσσερα. Κι εγώ, το Axel F. Ναι, ωραίο. Παμ, παμ, παμ. Ωραίο. Παμ, παμ. Γιατί περίμενε να ακούσει το τεν, 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 τεν. Και έπαιζε όλη την ώρα το τεν, τεν, τεν. Τεν, τεν, τεν. Όταν εμφανιζότανε. Σε διάφορες. Ναι, ναι, σε άκυρες φάσεις. Και στο τέλος έπαιζε. Τέλος πάντων. Τι δεν σ' άρεσε. Ήταν ίδιο με τα προηγούμενα. Αυτό να μου πεις, δεν είναι ότι. Κάτσε. Εγώ δεν το έχω δει το τέταρτο τώρα, αλλά το 2 και το 3. Ναι. Εντάξει, δεν είναι τίποτα το φοβερό. Γιατί το πρώτο ήταν. Το πρώτο είναι ταινιάρα. Για την εποχή του είναι ταινιάρα, φίλε. Δεν το θυμάμαι, α πούμε. Το πρώτο καταρχήν. Τα γκάτς που έχει και όλα αυτά είναι. Πρωτοποριακά για την εποχή. Σε πιάνει λίγο όμως η ψυχή σου, παιδί μου. Τώρα! Ναι, τον Έντι Μέρφι που δεν έχει και το καλύτερο φυσικά να κάνει αυτά τα αστεία που τα βλέπεις πριν 30 χρόνια. Αυτό. Αυτό ναι. Είναι σαν να βλέπεις το σταμάτη Φασουλή. Να. Όχι. Μην ανοίγει το σταμάτη Φασουλή γιατί θα φάμε πολύ φέι. Πολύ άγκυρο. Εντάξει. Αν και ασχολείται με το συγκεκριμένο. Αν και θα ήθελα πολύ να ολοκληρώσει. Σαν να βλέπει το Μάρκο Σεφερλί. Το ίδιο πράγμα.
Ο Έντι Μέρφη, ο Μάρκος Σεφερλής της Ελλάδος. Ο Σεφερλής προσαρμόστηκε. Ο Έντι Μέρφη όχι, αυτό λέω. Γιατί. Δεν προσαρμόστηκε ο Έντι Μέρφη. Γιατί, δεν προσαρμόστηκε. Προσαρμόστηκε. Η καριέρα του Έντι Μέρφη είναι ένας από τους μεγαλύτερους κωμικούς όλων των εποχών. Ξεκίνησε από το SNL, ένας από τους θρύλους του SNL, και μετά πέρασε με πολύ μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο μέχρι πότε, γιατί έχει πολλά χρόνια κάνει ταινία επιτυχία. Γιατί το Naughty Professor δεν ήταν ταινιάρα. Όχι, να κάνει μεγάλη επιτυχία, παιδιά, εννοώ. Δηλαδή, επίπεδου, γιατί εκείνη την περίοδο βγαίνει με το Μπάτσο του Beverly Hills, βγαίνει με το Ακόμα 48 ώρες και βγαίνει και με το Trading Places, όλα μαζί. Εντάξει. Που το Ακόμα 48 ώρες επίσης πάρα πολύ καλή. Το Trading Places είναι από τις πιο αγαπημένες μου κωμωδίες και γενικώς λατρεμένες. Ταινιάρα είναι ταινιάρα, αυτό. Okay. Που τι με τον το Dana Croyd. Dana Croyd που αλλάζουν, το οποίο είναι, ναι. Με δηλαδή, το φτωχό και τον άλλον. Ναι. Αλλά η φάση δηλαδή είναι... Δηλαδή μετά πρέπει να βγάλει τον πρίγκιπα της Ζαμούντα για να πεις ότι κάτι, τότε μόνο κάτι έκανε. Coming to America. Το θέμα είναι ότι όλα τα καινούργια είναι δικές του παραγωγές. Δεν είναι παραγωγές άλλων. Το 2 ούτε καν, δεν βλέπετε σίγουρα. Αλλά το Beverly Hills Cup, το καινούργιο είναι οκ. Από τώρα λίγο το ίδιο του. Έχει κάνει το Shrek. Ναι. Εντάξει. Το Shrek δεν είναι ο ίδιος που φαίνεται. Ναι, η φωνή όλα. Είναι acting. Είναι acting. Acting είναι κανονικότατο. Εδώ θα πέσει ο Σπύρος Μπιμπίλας να τον φάει. Εντάξει. Κανονικά. Το Dr. Doolittle. Εντάξει. Τώρα μιλάμε για αριστουργήματα της 7ης τέχνης. Τι άρεσε τον Dr. Doolittle. Μ' άρεσε, παιδί μου. Απλά λέμε τώρα. Το άλλο που κάνει. Που... Ναι, τον Naughty Professor. Το 2001 όμως. Πάμε στον 21ο αιώνα. Δηλαδή σταμάτησε. Οκ, τα Shrek είναι μετά το 2000. Σταμάτησε γιατί δεν χρειαζόταν να δουλέψει. Ρε φίλε, αυτό είναι το θέμα μας, αν χρειάζεται να δουλέψει ή όχι. Κάπως πρέπει να βιοποριστεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Έχετε το Netflix το 2020 και σου δίνει 10 εκατομμύρια για ένα stand-up comedy. Καλά, εντάξει. Αυτό και για να πάρει τις ταινίες σου να παίζει. Να σας πω κάτι, τώρα το σκεφτόμουν τις προάλλες. Το Netflix, τώρα που λέμε για streaming platforms, γενικώς έχουν βγει και έχουν ρίξει πολλά λεφτά οι streaming platforms, ενώ σε ταινίες. Δηλαδή, το τύπου... Netflix, σιγά. Και, γιατί το, πώς το λένε, το Apple TV Plus δεν έβγαλε αυτή την ταινία με τον Chris Evans και την Anna Darmas. Και τι θα βγάλει τώρα την ταινία το με Amazon τον Prime Brad Pitt. Δεν έβγαλε το Citadel. Με, το, με την Πρινιόκα Τσόπρα. Όπως αυτή την παπαριά. Αυτά είναι όμως πανάκριβες παραγωγές. Το Lord of the Rings θες να πεις για το Prime. Όχι, άλλο θέλω. Τι? Το Lord of the Rings είναι το, η πιο ακριβή. Ναι, ρε παιδί μου, το Lord of the Rings πήγε. Όπως και το. Άλλο θέλω να πω ότι όταν βγάζουν τέτοιες ταινίες έχουν ρίξει πολλά λεφτά τα οποία δεν τους πάνε. Εντάξει, και δηλαδή, τι με εξαίρεση τη σειρά το Lord of the Rings. Τις σειρές, δεν μονομένη... ξέρεις αν δεν τους πάνε. Γιατί δεν σου βγάζουν στατιστικά. Εντάξει, το ότι. Καλά, συνήθως, μπορεί να είχαν να κάψουν λεφτά. Μπορεί να ήθελαν να απλά να ικανοποιήσουν κάποιες χάρες που είχαν. Μπορεί, πολλά μπορεί. Φίλε, συγγνώμη, πώς τη λέγανε αυτή την ταινία. Danger Six, πώς ήταν. The Six, κάτι που. Ναι. Με τον, Six Underground, εννοείς. Με τον Ryan Reynolds. Ναι, το Six Underground, νομίζω, ήταν. Ναι. Το οποίο υποτίθεται θα ήταν 6 ταινίες. Θα είναι. Πότε. Κάποτε. Εντάξει, να σου υπενθυμίσω επίσης το άλλο με τον. Έλα, κόλλησα τώρα. Πότε βγήκε το Six Underground? Πριν 3 χρόνια. Το πέτυχες, 2019. Πέντε. Ακόμα περιμένουμε να βγει καινούριο. Ναι, το άλλο επίσης που ήταν εκεί 2016-2017 με τον. Με τον Will Smith. Που ήταν Los Angeles, λίγο μελλοντικό με elves και τέτοια, το θυμάσαι. Elves. What? Αυτό το θυμάται το Will Smith, νομίζω. Εντάξει, έχουν βγάλει την ίδια χρονιά που είχαν βγάλει Netflix, το... Στο Netflix έπαιζε αυτό. Στο Netflix. Ναι. Κατάλαβα ποιο λέμε, τους άσχημους. Για ποιους? Μία παπαρίτσα, επίσης. Που παίζει και ο Jaden Smith μέσα. After Earth. Ναι. Όχι, όχι το After. Πιο πάνω, πιο πάνω, πιο πάνω είσαι. Πιο νωρί, πιο μετά. Είναι μετά προ-κορονοϊού, αλλά μετά... Προ-κορονοϊού... Ποιο είναι τα έβγαια. Δεν θυμάμαι. Welcome to Earth. Ναι, το Welcome to Earth μπορεί να είναι. Όχι. Όχι, αυτά είναι 21 τώρα. Τέλος πάντων, ξεπεράστε εδώ. Εντάξει, ναι. Κάτσε ρε φίλε. Έχουμε και Cobra Kai αυτή τη βδομάδα, ε. Α, ναι. Ναι, 18. Γενικώς όταν πάνε να κάνουν πολύ ακριβή παραγωγή, δεν τους βγαίνει. Hancock. Όχι, το Hancock είναι ταινιάρα. Το Hancock είναι... Ταινιάρα. Όχι, όχι. Το Hits. Που κάνει τον αστυνομικό. Ναι, κατάλαβα ποια λες. Ξέρω ποια λες. Ναι, οκ, okay, και αυτό το πήγαιναν για τέτοιο. Ναι, άμα το δεις είναι για τριλογία. Ναι. Και επειδή μας το είχαν δείξει, είχα πάει σε την παρουσίαση του, του λέω παιδιά, τριλογία είναι, μου λέει, αν μας βγει.
Okay. Αλλά δεν τους βγήκε. Αλλά δεν τους βγήκε. Εντάξει, γενικώς τι να κάνουμε. Δεν τους έχει βγει. Στις ακριβές παραγωγές, γιατί ο κόσμος θέλει φθηνές παραγωγές, προσιτές, έτσι ώστε να μπορεί να ταυτίζεται. Ενώ πρόσεξε, οι φθηνές, αυτό που λες, οι φθηνές. Το πες εσύ σε ταινία, γιατί άμα πάμε από σειρές, μια χαρά του έχουν βγει πολλές. Σε σειρές, ναι. Αυτό σου λέω, ότι σε σειρές τους βγαίνει. Stranger Things, Squid Game. Πολλά έχει. Και πρόσεξε, το Stranger Things, Squid Games δεν ήταν πολύ διαφημισμένα. Πολύ. Καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή τα underground τους βγαίνουν καλύτερα. Ναι, γιατί πάει με το Ryan Reynolds, βγάλαν κι άλλο ένα από τώρα, τελευταία το Netflix πέρσι, και όπου έρχεται από το μέλλον. Ναι, αυτό ήταν ωραίο. Ωραίο ήταν. Γιατί δεν έχει sequel. Εντάξει, οκ. Okay, γιατί να έχει sequel. Μπορεί να κοστίζει πολύ καλά, Ryan. Όχι γιατί να έχει, γιατί άμα τα στατιστικά λένε ότι το είδαν πάρα πολύ, θα έχει. Έχει. Τέλος. Άρα δεν το είδαν αρκετοί. Το Squid Game 2, γιατί να έχει το Squid Game. Το άλλο όμως αντίστοιχα θα σου πω κι εγώ με τον Dwayne Johnson, το The Rock. Με ταινιάρα. Την Gal Gadot και τον Ryan Reynolds, αυτό θα έχει. Το Red Notice. Το Red Notice, αυτό θα έχει. Η μόνη περίπτωση. Εντάξει. Και πάλι δεν ξετρελάθηκαν νομίζω τα νούμερα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Απλώς μπορεί να πήγε λίγο καλύτερα. Αλλά γενικώς δεν τους βγαίνει. Τέλος πάντων. Συγγνώμη, πώς είναι δυνατόν. Η Apple γενικώς στο Apple TV Plus έχει βγάλει πολύ καλές στις. Δηλαδή το Ted Lasso και άλλες. Σιράρα. Σιράρα. Ωραία, λοιπόν. Στις ταινίες. Στις ταινίες τι έχει βγάλει τον Ναπολέον. Έχει βγάλει. Το εσύ το έχεις δει τον Ναπολέον. Όχι βέβαια. Μιλάμε για να μην κάτσω να δω τόσες ώρες ταινία. Το Ναπολέον είναι στο TV Plus. Εγώ... Τα παιδιά των λουλουδιών, πώς λέγεται το άλλο, το Flower Kids, το Flower Moon, Children of the Flower Moon. Ναι, και εγώ αντίστοιχα, ας πούμε, δεν έχω δει του Σκορτσέζε στο Netflix. Αυτό, το Children of the Flower Moon. Ταινία, αυτό ναι. με τον Chris Evans και την Anna Darmas που παίξανε πάρα ταινιάρα. Πολύ. Τι ταινία ρε φίλε, άπα το πήγε. Έχει βγάλει το τέτοιο, το Monarch, σειράρα. Σειράρα, οκ, χαλαρός. Το Fly Me to the Moon. Εντάξει. Ναι, γενικώς θέλω να σου πω ότι... Fly Me to the Moon δεν βγήκε. Δεν έχει, θα βγει όμως. Πότε βγαίνει αυτό. Βγαίνει τώρα. Δεν έχω ιδέα, κάπου τώρα βγαίνει και αυτό. Δηλαδή, θέλω να σας πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα βγάλει τον Brad Pitt. Brad Pitt του χρόνου. Αλλά κάποια στιγμή θα βγει όμως. Αλλά πλάκα στην πλάκα σου λέω κάτι. Πιο underground πράγματα τους βγαίνουν. Θα πάμε να δούμε το Wolverine με τον Deadpool. Εννοείται. Πότε. Θα πάμε να το δούμε μαζί ή θα πάει ο καθένας μόνος του σε θερινό. Τέλος. Θερινό, θα πάμε μαζί. Τώρα, τέλος, την άλλη εβδομάδα βγαίνει. Έλα ρε φίλε, θερινό θέλει αυτό. Δεν πάω θερινό σε αυτό το πράγμα για κανένα λόγο. Έχω σκυλιά τώρα. Να το φαίνεται, μπράβο. Μπράβο Δημήτρη. Δεν πάμε να δούμε Marvel σε θερινό, τέλος. Αυτό. Εντάξει, θα πάμε να δούμε Despicable Me 4 σε θερινό. Ναι. Minions 2 επίσης. Ναι, το 27. Αλλά πώς θα λένε, το τρέιλερ του Captain America το καινούργιο, το είδατε? Όχι. Ναι. Να, και εγώ μαζί σου Δημήτρη, δεν μ' άρεσε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί αυτό σαν πρωταγωνιστή. Ας περιμένουμε βέβαια και την ταινία. Πολύ καλό το οποίο ήταν μεταξύ. Εντάξει, okay. Σειρά, για δεύτερο είναι okay. Η σειρά, το Captain America και ο Windows ήταν καλό. Εδώ είναι μεγάλο στίγμα γιατί αυτό που λέει και ο Τίμος, τον έχουν δείξει συνέχεια σε δεύτερο και τρίτο ρόλο. Ας πούμε, μόνο στη σειρά ας πούμε, του Disney Plus έπαιζε πρωταγωνιστή μαζί με τον άλλον. Τον, με τον Sebastian Winter Soldier. Το οποίο το ξέρεις ότι έτσι τον δούλευε ο Tom Holland στις συνεντεύξεις. Το ξέρεις αυτό. Επειδή μου πειραζόντουσα με τον Άντωνη Μακή. Ποιος είναι αυτός? Ο Tom Holland το Spider-Man. Ναι, ο Tom Holland ξέρω ποιος. Ο Άντωνη Μακή ποιος είναι? Ο Falcon. Ο νέος Captain America. Α, οκ. Ωραία, λοιπόν, πειραζόντουσα και του λέει, εσύ δεν είσαι δικιά σου, δεν είσαι κανή δικιά σου ταινία. Του το έλεγε. Καλά το έλεγε. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά... Είναι αυτό που λες, ότι έχει δοκιμαστεί μόνο στο δεύτερο ρόλο. Με αυτό, εντάξει. Τώρα και γενικώς δεν έχει παίξει πολλούς πρώτους ρόλους. Και άμα σου πέταξε τώρα βέβαια τα εφέ και το σενάριο τουλάχιστον είναι λογικό, να το πω έτσι, θα πεις ok, αλλά πάντως είχε πολύ καλά views για τρέιλερ. Οπότε σημαίνει... Πολλοί περιμένουν να το δουν, θα γίνει. Περιμένουν όλοι να δουν κάτι γιατί τους είχε απογοητεύσει πολύ κόσμο η Marvel. Ναι. Μετά το Internals, δηλαδή, λες και τους έχει πάρει κάτι φορά. Haters gonna hate. Δεν έβλεπες την Taylor Swift πώς ήταν και πώς έγινε. Όντως. Πώς ανέβηκε. Έχει ανέβει τώρα στο Θεό. Η Τίτη. Ο Travis Kelce φταίει, νομίζω. Ποιος? Ο είναι σύντροφός της. Ο NFL πλέχτης. Το αγόρι της. Ο καλύτερος tight end. Αχ, μακάρι. Ο καλύτερος τι? Tight end, αυτό είναι ο αυτήν. Μακάρι να παντρευτούν. Μακάρι. Είναι πολύ όμορφη. Θα είναι καλεσμένος ο. Ο Κώστας είναι καλεσμένος ήδη στο γάμο που θα κάνουν. Κοίταξε. Δεν μπορούν να παντρευτούν τώρα γιατί ξεκινάει η σεζόν. Α, μάλιστα. Και έχει περιοδίες.
Okay. Η Taylor. Οπότε θα πάμε μετά το. Θα πάμε στη συναυλία της πρώτα να τη δούμε. Αυτό το podcast ξεκίνησε από τεχνολογία, έχει καταντήσει κινηματογραφικό και τελικά έγινε κουτσομπολίστικο. Ξεκινήσαμε με influencers. Ναι, πρωινάδικο του χειριστού είδους. Ευχαριστούμε. Αυτοί είμαστε. Εντάξει, αλλά αυτοί είστε. Αλλά πρέπει να πάρουμε τα views. Εντάξει, και, κάντε τα like. Και τα listens. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον νομικό Αγγελούδη που μας στηρίζει με τη συμβολή του σε αυτό το podcast, κάνοντάς μας like και σχόλια. Όπως ο Πέτρος Κυπουρόπουλος που κάθεται και ασχολείται και αυτός με εμάς. Ασχοληθείτε κι εσείς με εμάς. Κάντε μας like, follow, subscribe, βάλτε αστεράκια και κάντε το podcast αυτό να εκτοξευτεί, έτσι ώστε να, όταν ξανάρθει ο ISO Speed, να κυνηγάει εμάς, αντί να τον κυνηγάνε. Αυτά. Καλά, αλλά δεν είμαστε ψωνιά. Όχι, ούτε καν. Ο Mr. Beast θέλει να έρθει σε αυτό το podcast και ο Κώστας απλά του λέει ότι δεν μπορούμε να μείνουμε ξύπνοι. Του λέει να μάθει ελληνικά. Καλά, εκτός από αυτό. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων. Κόψτε το. Έγινε, γεια σας. Bye.